Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα και θα μας μιλήσετε. Ας μιλήσουμε για τη μετάφραση και τον υποτιτλισμό. Πώς αποφασίσατε αρχικά να ασχοληθείτε με τον υποτιτλισμό? Έγινε λίγο τυχαία, από την άποψη ότι όταν, ενώ τελείωνα το πανεπιστήμιο και έκανα ακόμα την πτυχιακή μου, έμαθα από γνωστούς ότι υπάρχει μια εταιρεία που ψάχνει και το θεώρησα μια καλή αρχή για να ασχοληθώ με τον ευρύτερο τομέα της μετάφρασης. Και πάντα ούτως ή άλλως μ' άρεσε πάρα πολύ το. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ταινίες, μ' αρέσουν πολύ σειρές. Πάντα είχα ένα θέμα αυτό με τις λεξούλες και τους υπότιτλους και πώς. Οπότε ναι, γι' αυτό. Και είχα δώσει βιογραφικό και με είχαν πάρει τότε. Και. Κάπως έτσι ψηφιέται. Εκτός από τον υποτιτλισμό, ασχολείστε και με κάτι άλλο σχετικό ή άσχετο με τη μετάφραση? Ασχολιόμουν αποκλειστικά με τον υποτιτλισμό για 3 χρόνια, τα πρώτα 3 χρόνια. Μετά, παράλληλα, έκανα και πολλές νομικές και οικονομικές μεταφράσεις. Και εδώ και 1 χρόνο κάνω πλέον μια τελείως διαφορετική δουλειά. Είμαι project manager σε μια εταιρεία που ασχολείται με το IT security, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζω να κάνω part-time και μεταφράσεις και υποτιτλισμό. Έχω κρατήσει δηλαδή κάποια επαφή και είμαι και μέλος μιας ομάδας του The Language Project που κάνουμε διάφορες δράσεις σχετικές με τις γλώσσες, οπότε έχω επαφή. Δηλαδή είστε ευχαριστημένοι από τον υποτιτλισμό? Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να ζήσει από αυτό? Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις βρει μια πολύ καλή συνεργασία. Γιατί οι τιμές γενικά στον υποτιτλισμό δεν είναι καλές, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και βγαίνει τσίμα-τσίμα και πάλι. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι κρίμα όμως γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τομέας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσο μιλήσει για τον υποτιτλισμό. Αλλά δυστυχώς εγώ και γι' αυτό και άλλαξα ρότα ουσιαστικά. Γιατί δεν έβγαινε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν κάποιου του αρέσει δεν πρέπει να το κυνηγήσει και να ασχοληθεί με αυτό και μπορεί να το κάνει. Να κάνει υποτιτλισμό, να κάνει παράλληλα τις μεταφράσεις του, τις τυπικές, ας πούμε, των κειμένων και να το κυνηγήσει. Άρα ασχολείστε με αυτό γιατί σας αρέσει, το απολαμβάνετε αυτό που κάνετε? Ναι, μ' αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός της εικόνας και του ήχου. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα κείμενο μπροστά σου. Είναι πολλοί τομείς, πολλά πεδία τα οποία εμπλέκονται στον υποτιτλισμό. Και είναι πολύ, πολύ απολαυστικό. Επιλέγετε εσείς τι θα μεταφράσετε ή ό,τι δουλειά προκύψει σας προτείνουν? Πλέον τυχαίνει. Δηλαδή, τυχαίνει να μου προτείνουν και αν μου αρέσει το αντικείμενο και αν με ικανοποιεί και αν έχω χρόνο να το κάνω. Παλιότερα, ουσιαστικά, η σταθερή μου συνεργασία με εταιρεία παραγωγής συμμετέφραζα ό,τι μου έδιναν, το οποίο συμπεριλάμβανε και πολλές, ας πούμε, εκπομπές ιδιαίτερης ποιότητας. Δηλαδή, έκανα πάρα πολλές αθλητικές εκπομπές, έκανα πάρα πολλές εκπομπές του MTV, έκανα διάφορα τέτοια. Αλλά έχω κάνει και ταινίες, δοκιμαντέρ. Αλλά συνήθως όταν έχεις σταθερή συνεργασία με κάποια εταιρεία, παίρνεις ό,τι σου θέλει. Σε ποια γλώσσα μεταφράζετε? Μεταφράζω από τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά προς τα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά. Και ποια είναι η σχέση σας με αυτή τη γλώσσα, με τα ισπανικά, ας πούμε, πώς ασχοληθήκατε, πώς ξεκίνησατε? Ξεκίνησα να μαθαίνω ενώ ήμουν στην Κέρκυρα και σπούδαζα μετάφραση, σε ένα φροντιστήριο εκεί, επειδή γενικά έκανα μέσα στο πανεπιστήμιο τις 2 βασικές μου γλώσσες, αγγλικά και γερμανικά, αλλά πάντα ήθελα να κάνω και ισπανικά, μ' άρεσαν να τους ακούνε. Οπότε είχα ξεκινήσει εκεί σε ένα φροντιστήριο και μετά είχα πάει και στην Ισπανία και τα είχα μετρώσει. Ο υποτιτλισμός σε σχέση με την μετάφραση και τη διερμηνεία σίγουρα έχει κάποιες δυσκολίες, έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Μπορείτε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα από αυτό? Έχει ιδιαίτερες δυσκολίες γιατί είναι διαφορετική η διαδικασία που ακολουθείς όταν κάνεις μετάφραση για υπότιτλους.
λόγω του χρόνου και του χώρου που σε περιορίζει. Δεν μπορώ να διάβασω τις λέξεις σε μια σελίδα χαρτί, έχω συγκεκριμένους χαρακτήρες σαν γραμμή, συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να μείνει πρώτο στην οθόνη, οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάρα πολλές φορές να κόψω πράγματα που δεν θα έκοβα σε άλλη περίπτωση. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη ικανότητα σύνοψης αυτού που ακούς και να μπορείς να κρατάς το νόημα και το ζουμί που λέμε και να το δίνεις στον άλλο, να το καταλάβει χωρίς να χάνονται όσο μπορείς τα περισσότερα. Οπότε αυτό μόνο του είναι μια πρόκληση όταν ρωτάς χωρίς αυτό το κλίμα. Έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, να μην μπορείτε να αποδώσετε σε κάποιο υπότιτλο, έτσι, πολύ συνοπτικά. Ναι, έχει τύχει, γιατί γενικά μου είναι δύσκολη η σύνοψη, δηλαδή είναι, πονάει λίγο να το κάνεις αυτό. Έχω δυσκολευτεί πολλές φορές, ναι, δηλαδή όταν, ειδικά σε υλικό στο οποίο ο μιλητής μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και λέει πάρα πολλές πληροφορίες, πρέπει να είσαι σε θέση να κόβεις πάρα πολλά, έχω δυσκολευτεί, δηλαδή είναι δύσκολο και πολλές φορές καταλήγεις να μην. Ακόμα και αν καταφέρεις να κόψεις και να κρατήσεις το υλικό, το νόημα που θες να περάσεις, να μην το δώσεις με τις λέξεις που θα ήθελες, ακόμα και αυτό, γιατί πάλι έχεις περιορισμό στον χρόνο. Δηλαδή να κρατήσω τη δεύτερη μου επιλογή. Ένα συνώνυμο που χώραγε και όχι την πρώτη μου επιλογή. Και αυτό συμβαίνει. Υπάρχει ανταγωνισμός στο χώρο του υποτιτλισμού? Νομίζω υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πλέον. Δηλαδή, ίσως και λόγω της μεγάλης παραγωγής από σειρές και ταινίες τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι όλο και πιο πολύ θέλουν να ασχοληθούν με τον υποτιτλισμό, τους γοητεύει κάπως, τον βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό. Οπότε από αυτήν την άποψη, ναι, μπορώ να πω ότι πολλοί θέλουν να ασχοληθούν. Το θέμα είναι πώς μένουν τελικά. Να ασχοληθούν όντως επαγγελματικά με αυτό. Ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει και μια μεγάλη ζήτηση, βέβαια. Οπότε νομίζω κάπως έχει ισορροπήσει το ζήτημα. Σχετικά με το νομικό κομμάτι όμως, είναι πολλοί που κάνουν, ας πούμε, υποτιτλισμό ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Τους fan sample. Ναι. Κοίταξε να δεις, έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ υποτιτλούς τους κάποιες φορές. Είναι πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις υπότιτλους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί υποτιτλιστές μέσα σε όσους κάνουν δωρεάν υπότιτλους. Θεωρώ ότι είναι μπράβο τους που το κάνουν δωρεάν, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να το κάνουν αυτό δωρεάν έτσι γιατί τους γουστάρει. Τώρα για την ποιότητα, εντάξει, έχω δει και πολλά μαργαριτάρια, αλλά εντάξει, οι άνθρωποι το κάνουν για το κέφι τους, ας πούμε, και για να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι που θέλουν να δουν. Τώρα από εκεί πέρα το ότι εγώ δεν το βλέπω σαν ότι μας παίρνει δουλειά. Δεν το είδα ποτέ έτσι, γιατί δεν μας παίρνει δουλειά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πληρώσει κάποια εταιρεία. Δηλαδή αν τον προσλάβει, τον προσέλαβε, όπως μπορεί να προσέλαβε και τον Ιταλή. Οπότε δεν τους νιώθω σαν ανταγωνιστές. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον σχετικά με το... Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, όπως σε όλους τους τομείς της μετάφρασης. Όπως? Θα ξεκινήσω με το προφανές, οι πληρωμές. Είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα γενικότερα σε οτιδήποτε επάγγελμα κάνεις πλέον αυτό. Στον υποτιτλισμό το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι είναι κακοπληρωμένη δουλειά ακόμα, είναι και η ποιότητα των υποτίτλων πολλές φορές, λόγω του ότι είναι τέτοιες συνθήκες εργασίας και οι χρόνοι που σου ζητάτε να τελειώσει τη δουλειά ή το ότι πάρα πολλές εταιρείες δεν πληρώνουν επιμελητές πλέον και είναι, το κάνεις, το στέλνεις και δεν περνάει από το στρωμάτι. Θεωρείτε ότι επιμένει. Ακόμα γι' αυτό μειώνει την ποιότητα. Εκεί δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη βελτίωση. Εσείς έχετε κάποια συνεργασία με κάποιον επιμελητή? Όχι. Προσωπικά, όχι. Δεν επιλέγετε εσείς ποιος θα κάνει επιμέλεια των πόρων? Αυτό είναι... Εντάξει, αν έχεις κάποια δικιά σου δουλειά, κάποιον απευθείας πελάτη δηλαδή, που το κάνεις υποτίτλους,
Μπορεί να ζητήσει από κάποιον συνάδελφο, αν έχει χρόνο, να σου κάνει χάρη να με κοιτάξει. Αλλιώ συνήθω απλά δουλεύει εσύ όλα τα επίπεδα. Το περνά και δεύτερο και τρίτο, και μετά το χέρι και το στόχο. Αλλιώ υποτίθεται ότι πρέπει η εταιρεία παραγωγή με οποία συνεργάζεται, το κανάλι, στο οποίο δουλεύει ή οπουδήποτε τέλο να έχει κάποιον για αυτή τη θέση. Δεν έχω περισσότερο. Τέλος, τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά που θα ήθελαν να ασχοληθούν στο μέλλον με τον υποτιτλισμό, τι θα θέλατε να πείτε να... Ότι αν τους αρέσει πάρα πολύ να το κυνηγήσουν και να έχουν υπομονή. Να έχουν υπομονή, γιατί θέλει υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.